δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης εμπορίου μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου λιμανιού στη μικρή πόλη Μάριελ επιχειρεί Κούβα. Το εγχείρημα βρίσκεται κάτω από την προσωπική επίβλεψη του Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο στο πλαίσιο ενός εμπορικού ανοίγματος με στόχο την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας. Το πρόγραμμα έχει στόχο να μεταμορφώσει το μικρό επαρχιακό λιμάνι σε μαγνήτη επιχειρηματιών και επενδυτών από ολόκληρο τον κόσμο. Τη στιγμή που οι αρχές των ΗΠΑ καταλάβουν ότι το εμπάργκο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της Αμερικής, σίγουρα θα γίνει η άρση του την ίδια ημέρα. Τα παραδείγματα της Κίνας και του Βιετνάμ δείχνουν ότι όσο πιο γρήγορα εξαλειφθούν οι πολιτικές δικαιολογίες και εμφανιστούν τα οικονομικά εμπόδια, τότε όλοι οι εμπορικοί περιορισμοί θα εξαφανιστούν. Οι εταιρείες δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν φόρους εισαγωγής για κάποια προϊόντα και συγχρόνως θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Φαίνεται ότι πολλά πράγματα στη χώρα μας θα γίνουν πιο απλά. Ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν. Απλά φαντάζομαι ότι η οικονομία μεγαλώνει και η κοινωνική αυτοεκτίμηση δυναμώνει. Τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Η Βραζιλία βλέπει με καλό μάτι το συγκεκριμένο project και γι' αυτό επενδύει 600 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό. Οι εργασίες στο λιμάνι θα διαρκέσουν μερικά χρόνια, αλλά οι πρώτες εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες στο τέλος του 2013.